Την Βανδύ, αυτό που έκανε ήταν μέγιστο ατόπιμα, διότι οι πεποιθήσεις σου, αν λογοκρίνονται από τον συνάδελφό σου, οι πεποιθήσεις σου, οι οποίες όμως είναι μη αντιληπτές, δεν αντελήφθη τι είπα, η Δέσποινα Βανδύ. Το ότι απεχώρησε τώρα έχει να κάνει με άλλα πράγματα, διότι όταν, νομίζω εγώ, όταν έχεις δοσοληψίες με το δημόσιο μεγάλου κεφαλαίου κτλ., είναι εύκολο να σε πείσουν να αποχωρήσεις. Μπορεί να ήταν οι γονείς μετανάστες, εγώ ήμουν ο ίδιος μετανάστης στην Γερμανία. Και η μητέρα. Και εγώ, βεβαίως. Και εγώ με τους μετανάστες δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα, διότι έχουν μεταναστεύσει άνθρωποι πάρα πολύ από την οικογένειά μου σε άλλες χώρες του κόσμου. Δεν ήταν λάθρο μετανάστες, ήταν μετανάστες οι οποίοι πήραν άδεια από την χώρα στην οποία πήγαιναν, όπως και η μητέρα μου και εγώ. Και εδώ τώρα το κόλπο είναι στημένο και ήρθαν ορδές ανθρώπων οι οποίοι βιάζουν την πατρίδα μας. Ναι, αλλά είναι πρόσφυγες, παρόλο που εγώ δεν είμαι πρόσφυγες. Είναι ρυψάσπιδες, δεν είναι πρόσφυγες. Δεν τους επετέθη καμία άλλη χώρα, ξένος δηλαδή, λαός. Φύγαν από την πατρίδα τους που έχει εμφύλιο πόλεμο. Και μην ξεχνάς ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί εγώ τους έζησα όλο το καλοκαίρι στην ΚΟ, έρχονται με πορτοφόλια γεμάτα με πεντακοσάρικα. Είναι απίστευτο αυτό που είδα. Και αυτοί που έρχονται με τα μωρά που δεν έχουν στον ήλιο μήνα. Τα μωρά που η μάνα του έχει ένα πορτοφόλι γεμάτο, τι θα πει τα μωρά. Ναι, αλλά τώρα αυτό, όταν το λες, δεν καταλαβαίνεις ότι. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Και δεν θέλω να καταλάβω και δεν με ενδιαφέρει να καταλάβω την γνώμη των άλλων, η οποία είναι λανθασμένη. Τερμάτισε, παιδιά. Παιδιά, ο Νότης, όσο εγώ μεγαλώνει, γίνεται και πιο ακραία. Όσο μεγαλώνει, φουντώνει. Λοιπόν, να πάμε από το light πρώτα. Ναι, με τη Βανδύ και το δημόσιο, παιδί. Είπε πρώτη φορά ότι η Βανδύ αποχώρησε όχι επειδή την εκνεύρισαν αυτά που είπε, αλλά επειδή είχε κάποιες δοσοληψίες από το δημόσιο και κάποια από το δημόσιο την εξανάγκασαν να φύγει. Αυτό είπε. Να πω λίγο. Τι δοσοληψίες έχει η Βανδύ. Καλά, δεν σημαίνει ότι αυτά που λες θα κανάκι. Όχι, σας λέω τι είπε, ρε παιδιά. Ναι, ναι. Τι λέει. Εγώ έτσι πως το άκουσα. Πρώτον, δεν ήταν μόνο η Βανδύ τότε η οποία αποχώρησε, αλλά αντιδράσεις για αυτά που είχε πει ο Σφακιανάκης υπήρχαν από πάρα πολύ κόσμο, ναι, δημοσίως και τηλεοπτικά, αλλά και ναι, δημοσιογράφους σε κείμενα. Ναι, σωστά ο Σφακιανάκης ότι άλλο η αντιδράση του Σφακιανάκη λέει τη γνώμη του και δεν τον ενδιαφέρει. Ναι, αντιδράσει, ναι, αλλά μιλάμε για ένα συγκεκριμένο πράγμα. Δηλαδή, η Βανδύ αποχώρησε για κάποιες συγκεκριμένες δηλώσεις που είχε κάνει, σωστά. Ναι, ναι. Τις οποίες δεν μπορούσε να υποστηρίξει, την έφυγαν, αισθάνθηκε ότι είναι πολύ αντίθετο από αυτό που η ίδια είναι. Και αποχώρησε. Αυτό δεν πρέπει να εμεί ξέρουμε γιατί αποχώρησε η Βανδύ. Αυτό τι λέει, δηλαδή έχει και ρωτώ όλου σα. Κοίταξε. Έχει σχέση με το δημόσιο Βανδύ. Προφανώ αυτό που λέει είναι κάτι. Διορισμένη δεν ήταν πάντω. Κάτι το οποίο. Δεν το γνωρίζω, αλλά δεν έχει, να κάνει, δεν έχει σχέση με τι δικέ του δηλώσει και με το λόγο που αποχώρησε. Γιατί όταν κάποιο κάνει το σελίδι. Ρωτάω πέμπτη φορά και δεν με απαντάει και δεν πρέπει να απαντήσει. Απαντάω πέμπτη φορά. Έχει σχέση με το δημόσιο Βανδύ. Όχι, δεν έχει σχέση. Αυτό ο Σφακιανάκης είχε πάει και στον Θέμο τότε. Είχε πει και για τον Ντέμι κάποια πράγματα. Πώς θέλεις, ρε παιδί μου, να πειράξεις κάποιον και για ένα άσχετο λόγο λες και εσύ όμως έχεις αυτό στην πλάτη σου και στο παρελθόν σου, κατάλαβες. Για άσχετο λόγο. Μήπως ο Ντέμις έχει κάποιες δοσοληψίες με το ίδιο. Όχι, ρε παιδιά, ο Ντέμις. Ό,τι και να είναι, τι σχέση έχει με την αποχώρηση από ένα μαγαζί. Αυτό έχει το δικαιολογεί μέσα του, ρε παιδί. Όταν μαλώνεις. Να καταλάβει το μυαλό του τόση ώρα. Όταν μαλώνεις με κάποιον. Βγάζουμε έναν άνθρωπο να μην καταλάβουμε και τι λέει. Γιώργο, ο Ντέμις είχε εταιρεία διοργάνωση συναυλιών. Άρα άσχετο. Όχι, παιδάκι μου. Όχι, άσχετο. Τελείως άσχετο. Εδώ και πολλά χρόνια. Ωραία, μπορεί στη συνέχεια τη συνέντευξη να το εξηγεί. Παίχτηκε, συμβαίνει. Λοιπόν, πάμε την Κυριακή. Αλλά και πάλι, εμένα μου κάνει πώς μαλώνεις με κάποιον και δεν έχεις την απαντήσεις και του χτυπάς σε ένα αδύναμο σημείο που δεν ξέρω τι είναι αυτό και αν ισχύει και αν είναι αλήθεια. Είναι η αιτιολόγηση του μυαλού του. Δίνεται βήμα σε ανθρώπους ακόμη γιατί διαφωνείτε με αυτούς. Αυτή είναι η αρχή της δημοκρατίας. Μα δεν μας δίνει εξηγήσεις όμως. Είμαστε όλοι να το δίνει συνέντευξη, ρε Μαρία. Εμάς ο Τρίφωνος και τον ευχαριστούμε εδώ σε ένα αποκλειστικό κομμάτι. Τώρα λέει για τους πρόσφυγες ότι είναι ρυψάσπιδες, δηλαδή. Ότι ενώ γίνεται πόλεμο στην πατρίδα τους, τι λέει αυτός, ότι οι οικονομημένοι, αυτοί που έχουν λεφτά, φεύγουν. Παρατήσανε το πόλεμο και φεύγουν και έχουν λεφτά, αλλά δεν τους σεβόμαστε γιατί έχουν έρθει και βιάζουν τη χώρα μας. Αυτό είπε. Αυτή ναι, είναι η θέση. Και τις μανάδες που και είναι και έντονος και λέει ότι δεν καταλαβαίνω τίποτα, σκοτώ να πει κτλ. Τώρα, είναι σε αυτή την περίπτωση, αναγκαστικά αφήνει τον καθένα να εκφράσει την άποψή του. Δε, κοίτα, εδώ δεν χωράει αντίλογο, παιδιά. Είναι η άποψη του Νότη, είναι ο Νότης. Ναι, αυτό. Θα γίνει χαμός τώρα με αυτό που λέει πάλι. Ναι, αλλά δεν είναι ωραίο να ακούγεται. Είναι για μένα. Νόμιμο. Τώρα πάλι θα μιλήσω, δεν είναι ωραίο να ακούγεται. Τι να πεις τώρα εδώ. Δηλαδή όταν. Αυτή είναι η δημοκρατία, όμως, εφέ, όλες οι γνώμες δεν ακούγονται. Ξέρω, αυτή είναι η δημοκρατία, παιδιά. Στου κλικείς τώρα που έχουν πάει. Υπάρχουν πρόσφυγες. Πάρα πολλοί πρόσφυγες. Ναι. Τα περισσότερα μωράκια είναι εκεί με πνευμονία.
Είναι όλοι γιατροί στα νοσοκομεία και προσπαθούν να κάνουν εξετάσεις όσο μπορούν στα μωρά. Είναι όλα τα μωρά με το κρύο, με πνευμονία και άρρωστα. Τα οποία ήταν υγιέστα τα παιδιά, επειδή ταλαιπωρήθηκαν πάρα πάρα πολύ. Και μαμάδες εκεί. Και μπορεί να βλέξει η θάλασσα για να αυτό. Είναι όλα βαθμούς. Τα μωρά και άρρωστα. Όλα. Όλα. Μωρά λοιπόν, μικρά. Πάμε μην μείνουμε άλλο.